κόνσεπτ τα οποία ομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Καταρχάς, θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την αναγνώριση από την επιχειρηματική κοινότητα της πόλης και της Μακεδονίας συνολικά, της σημαντικής οικονομικής στήριξης που η κυβέρνηση παρήχε στις επιχειρήσεις της χώρας Ελλάδος κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Ενδεικτικά αναφέρω ότι μόνο μέσω του εργαλείου της επιστρεπτέας προκαταβολής δαπανήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισμό ποσό το οποίο ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για την προοπτική της οικονομίας τους επόμενους μήνες. Τα μηνύματα συνολικά είναι ενθαρρυντικά. Η χώρα σήμερα δανείστηκε πάλι με μια σύνθετη έκπτωση τεταετούς και τριοπαταετούς ομολόγου σε εξαιρετικά ελκυστικά επιτόκια. Και πιστεύουμε ότι ο επόμενος χρόνος θα είναι ένας χρόνος σημαντικής ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και προφανώς για την οικονομία της Βόρειας Ελλάδος. Είχαμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε μαζί με το Διοικητικό Επιτελείο του Συνόδευε την πρόοδο των σημαντικών έργων υποδομής τα οποία δρομολογούνται στην πόλη. Και πρέπει να σας πούμε μετά την ικανοποίηση ότι ανατρέποντας τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει ως κυβέρνηση πέρυσι τέτοια έκδοση από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, έχουμε πετύχει σημαντική πρόοδο σε όλα τα έργα τα οποία πριν από ένα χρόνο είχαμε ανακοινώσει. Ενδεικτικά αναφέρω την μεγάλη πρόοδο η οποία γίνεται στο σημαντικότερο έργο της πόλης, που δεν είναι άλλο από το μετρό, με την απόφαση του Συμβουλίου της Δεκαετίας δόθηκε οριστική και τελική λύση στο ζήτημα της κατασκευής του σταθμού της Βενιζέλου. Νομίζω ότι πρέπει να είναι κάποιος πολύ καχύποπτος για να μην αναγνωρίζει ότι σήμερα ήδη η πόλη αλλάζει, χώροι ελεύθεροι αποδίδονται καθώς αποτάξει απομακρύνονται. Και βέβαια θα επαναλάβω ότι είναι δεύτερο σύμβολο ότι ο σταθμός της Βενιζέλου θα παραδοθεί με τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα να έχουν επιστρέψει με απόλυτη επιστημονική και αρχαιολογική συνέπεια στη θέση τους. Όπως εξάλλου ήδη θα ξεκινήσει να γίνεται στον σταθμό της Αγίας Σοφίας. Θέλω να θυμίσω ότι όταν αποσπάστηκαν εκεί τα αρχεία δεν υπήρχε καμία πρόκληση προς τη σχέση τους και δεν είχε προκαλυφθεί τότε στην πόλη όλο αυτό το μεγάλο κύμα αντίδραση που προκλήθηκε με το σταθμό της Βενιζέλου. Να πω επίσης ότι στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης προχωρούν με ταχύτητα τα έργα βελτίωσης στην έκτη προβλήτα. Αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 2024. Ήδη η πορεία του λιμανιού είναι μια πορεία ανωτική. Εκμεταλλεύεται το λιμάνι τις συγκυρίες της πανδημίας και οι προοπτικές για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι εξαιρετικά ευείονες. Επίσης, να τονίσω ότι άλλη μια μεγάλη εκκρεμότητα την οποία κληρονομήσαμε από το παρελθόν να αντιμετωπίζεται, η σύμβαση για τη διασύνδεση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με τον Παθέ και την Εγνατία υπεγράφει στα τέλη Ιουνίου του 2021 και βέβαια και η σιδηροδρομική σύνδεση έχει ενταχθεί στο ΠΕΠ. Επίσης, να αναφέρω το σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης προχωρά και αυτό εντός του τεράγματος. Ολοκληρώθηκε, όπως ξέρετε, ο Διεθνής Αρχαιολογικός Διαγωνισμός και δρομολογούνται τα επόμενα βήματα και ο στόχος είναι οι εργασίες ανάπλασης να ξεκινήσουν εντός του 2023. Θέλω να κάνω μια ειδική αναφορά σε ένα έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Δυτική Θεσσαλονίκη και αναφέρομαι στο πρώην στρατόπεδο πάθου Μελά, χάρη σε συγκλονισμένες ενέργειες της κυβέρνησης και των συναρμοδίων υπουργείων, εγκρίθηκε το ειδικό πολεμικό σχέδιο
για τη μετατροπή του πρόεδρου του περιουσίου του Πάρκου. Το ΦΕΚ δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες, στις 26 Αυγούστου, για την ακρίβεια, και η σύμβαση για τον ανάλογο είναι στο ελεκτρικό συνέδριο για το προσωπικό έλεγχο. Εκτιμούμε ότι τα έργα για τη δημιουργία αυτού του πάρα πολύ σημαντικού πνεύμονα πρασίνου και πολιτισμού για ολόκληρη την κοινωνική Θεσσαλονίκη θα ξεκινήσουν εντός του μήνα Οκτωβρίου. Με μεγάλη χαρά θα βρεθώ τότε στον χώρο, ώστε να αποδείξουμε και σε όσους συμπολίτες και συμπολιτούν να είναι κατήγορτοι ότι το έργο αυτό αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση και θα τοποθετηθεί ακριβώς όπως είχαμε δεσμευθεί. Τέλος, ένα από τα έργα για τα οποία είχαμε μιλήσει στο παρελθόν έχει ήδη ολοκληρωθεί και αναφέρομαι στην επέκταση του αεροδρομίου Μακεδονία, το οποίο πια έχει ανοίξει τις πύλες του, πολύ μεγαλύτερο, πολύ πιο σύγχρονο στους επισκέπτες της πόλης, μέρος μιας πάρα πολύ σημαντικής επένδυσης εξυγχρονισμού 14 περιφερειακών αεροδρομίων. Ένα έργο που ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ολοκληρώθηκε, μάλλον καθώς έχουν ολοκληρωθεί άρα και στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, πάλι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έχω την ευκαιρία το επόμενο Σάββατο, συνεχόμενο πάλι στη Θεσσαλονίκη, να μιλήσω για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας για τον επόμενο χρόνο και βέβαια στην καθιερωμένη συνέντευξη την επόμενη Κυριακή να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που θα μου θέσετε.